Αυτές τις μέρες, πέρασε 25η Μαρτίου, Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, έχουμε κάθε Παρασκευή τους χαιρετισμούς στην Παναγιά μας. Ας σκεφτόμαστε λοιπόν, τι είναι η Παναγιά για μας. Η Παναγιά είναι η μάνα μας. Η Παναγιά είναι που κατέβασε το Θεό στη γη. Η Παναγιά είναι αυτή που μας έφερε το σωτήρα μας. Ναι ρε εσείς, πόσα τις χρωστάμε της Παναγιάς που μας έφερε τον Χριστό κάτω στη γη. Και νομίζετε ότι εύκολα τα πέρασε η Παναγιά? Εύκολα ήταν για την Παναγιά. Πόσο την κυνήγησαν και αυτήν και τον Χριστό. Πόσο υπόφερε, πόσο φοβήθηκε. Μόλις γεννήθηκε ο Χριστός βρέθηκε εξορία στην Αίγυπτο. Με τα πόδια πήγε, εξόριστη, πρόσφυγας ήταν. Και μετά έβλεπε την αδικία του κόσμου στο πρόσωπο του Χριστού μας. Στο πρόσωπο, μωρέ, του Χριστού μας. Έβλεπε η Παναγιά την αδικία του κόσμου. Και όταν ήρθε μετά η ώρα της Σταύρωσης, αχ, τι τράβηξε η Παναγιά μας την ώρα της Σταύρωσης να βλέπει τόσο πολύ να κυνηγάνε ποιον το Θεούλη, ποιον Θεούλη αυτόν που μόνο καλό είχε φέρει στον άνθρωπο. Και όμως εμείς τον καταφέραμε, τον σταυρώσαμε και τάδε αυτά όλα η Παναγιά. Και διήλθε λέει την καρδία αυτής ρομφαία δίστομος. Ναι, την τρύπησε την καρδιά της μαχαίρι που έκοβε και απ' τις δυο τις μεριές. Και αφού λοιπόν η Παναγιά μας ξέρει από πόνο, εκεί να τρέχουμε όταν πονάμε, εκεί να τρέχουμε όταν υποφέρουμε, εκεί να τρέχουμε όταν βασανιζόμαστε, εκεί να τρέχουμε και να αφινόμαστε στην Παναγιά. Και η Παναγιά ξέρει, ναι, ξέρει η Παναγιά πώς θα μας βοηθήσει, τι θα κάνει, αρκεί να γονατίσουμε μπροστά της. Άιτε, άιτε στην Παναγιά όλοι.